Ιδιαίτερα ξεχωριστές είναι οι δραστηριότητες, οι οποίες οργανώνονται από το 4ο Λύκειο της Καλαμάτας. 20 μαθητές και 9 καθηγητές από διάφορα σχολεία του εξωτερικού φιλοξενούνται στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα τις ημέρες αυτές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Εδώ στο σχολείο μας υλοποιούμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus, όπου προβλέπεται μετακίνηση μαθητών και ανταλλαγή μαθητών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Το θέμα του project που υλοποιούμε είναι Include και έχουμε οργανώσει πάρα πολλές δραστηριότητες εδώ στο σχολείο μας για τους ξένους μαθητές που έχουν έρθει και για τους δικούς μας μαθητές. Φιλοξενούμε 20 συνολικά μαθητές, 7 μαθητές από την Ιταλία, 7 μαθητές από την Ολλανδία και 6 μαθητές από την Λιθουανία. Και 9 συνολικά καθηγητές, 3 από κάθε χώρα. Η συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης είχε σήμερα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί οι μαθητές είχαν ετοιμάσει έναν βιωματικό τρόπο προσέγγισης της όλης επικοινωνίας με ένα υποτιθέμενο debate κομμάτων για θέματα όμως που τους αφορούν. It's right that some people have more chances than others just because of their economic conditions. So. Okay, very nice. Well, I answer for New Horizons. Now I'd like to ask you about the single parent families. Πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη δραστηριότητα. Οι μαθητές χαίρονται πολύ να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, ανοίγονται οι προσωπικοί τους ορίζοντες, ενδυναμώνονται υπαρξιακά προσωπικά και κυρίως καλλιεργείται το στοιχείο πέρα βέβαια από την εθνική ταυτότητα που όλοι μας διατηρούμε πάντα. Ενισχύεται και το στοιχείο της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, διότι ως ενήλικες μπορεί να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σίγουρα για να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει και πέρα από μας και αυτό το πρόγραμμα σαφώς βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιωθούμε. Πολλοί άνθρωποι, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές κουλτούρες, όμως ερχόμαστε σε ένα επίπεδο συνεννόησης και αλληλεγγύης. Μία ανταλλαγή απόψεων σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Economical problems.